Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσουμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, τον οποίο ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας, κύριε Φαρμάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Σίγουρα θα είναι μια χρονιά ορόσημο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος το 2020 και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τη στιγμή που έχουμε και ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός όπως την υπογραφή για τον EastMed, ο οποίος θα περνά βέβαια και από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, από Αχαΐα και από το Ελοκαρνανή. Αυτό δείχνει ο μέχρι τώρα συνδυασμός, σχεδιασμός των υπευθύνων. Το σχόλιο σας και το τι πιστεύετε ότι θα δώσει στη Δυτική Ελλάδα ο αγωγός αυτός. Κοιτάξτε, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα του εν λόγω εγχειρήματος, των λόγω project, που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Είδαμε τους τρεις πρωθυπουργούς, τους δύο πρωθυπουργούς μάλλον, της Ελλάδας, του Ισραήλ και του Προέδρου της Κύπρου, αναφορικά με τον αγωγό EastMed. Όπως είναι κατανοητό, μιλάμε για ένα τεράστιο ενεργειακό project που βάζει για τα καλά στον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη τόσο την χώρα μας όσο και την περιοχή μας, γιατί όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, ο εν λόγω αγωγός διαπερνά απ' άκρη σ' άκρη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με ό,τι αυτό σημαίνει αναφορικά με τις όποιες διεκδικήσεις μας που έχουν να κάνουν με την άρση της ενεργειακής μας απομόνωσης. Μένει να δούμε τις λεπτομέρειες του εν λόγω project, τα χρονοδιαγράμματα που προφανώς θα μπουν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εταιρείες, κράτη, και να δούμε από εκεί και πέρα το πώς μπορούμε σαν τοπικές κοινωνίες, πέραν φυσικά του εθνικού ζητήματος, να εκμεταλλευτούμε μέσα σε εισαγωγικά και με την καλή έννοια φυσικά την εν λόγω εξέλιξη. Άρα φαντάζομαι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα τοπικό δίκτυο ώστε να μπορέσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο από το συγκεκριμένο αγωγό, εάν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι εξάλλου και βασική και πάγια διεκδίκηση της περιφέρειας. Υπόθηκε και στο και προεκλογικά είχατε πει πάρα πολλά για το φυσικό αέριο. Και προεκλογικά και φυσικά στην τελευταία συνάντηση που κάναμε εν όψη της υλοποίησης του σχεδίου μας για την αυτή έστω και εν μέρη έλευση του φυσικού αερίου με βάση το σχεδιασμό που είχε προηγηθεί, επαναλήφθηκε η διεκδίκηση της περιφερειάς μας για έλευση του φυσικού αερίου μέσω αγωγού. Τώρα με αυτά τα δεδομένα είμαστε πλέον, θέλω να πιστεύω, σε θέση να συζητήσουμε με την κυβέρνηση για τις περαιτέρω εξελίξεις στο λόγο θέμα. Και μια τέτοια εξέλιξη, φυσικά, κύριε Φαρμάκη, θα μπορούσε να αποτελέσει σίγουρα και μια καλή αφορμή για ανάπτυξη, που είναι το ζητούμενο για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, βάσει των δικτών από τις στατιστικές υπηρεσίες. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν για να αρθεί η Δυτική Ελλάδα, για να φύγει η Δυτική Ελλάδα από την απομόνωση την ενεργειακή, είναι ο αγωγός. Αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη με την έλευση νέων εταιριών στην περιοχή, νέων βιομηχανιών, θα μπορέσει να οδηγήσει στην ανάπτυξη, φαντάζομαι θα είναι και το ζητούμενο και ο στόχος σας και για το 2020. Ξεκάθαρα. Υπόθηκε άλλωστε και στην τελευταία συνάντησή μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το φυσικό αέριο, η άρση της ενεργειακής μας απομόνωσης όχι μόνο σημαίνει φθηνότερη ενέργεια για τα νοικοκυριά, αλλά σημαίνει και ανταγωνιστικότερες επιχειρήσεις. Και ακριβώς κατατείνει σε αυτό που μόλις είπατε. Στην έλευση μαζί με το φυσικό αέριο και νέων επιχειρήσεων που θα έρθουν στην περιοχή μας να εγκατασταθούν. Αλλά και από μόνο του το έργο, αυτό καθεαυτό, δίνει σίγουρα έναν αναπτυξιακό τόνο στην περιοχή. Μιλάμε για μια επένδυση, από ό,τι άκουσα, περίπου 5 με 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο τεχνικά αλλά και οικονομικά project, στο οποίο προφανώς θα απασχοληθούν δεκάδες χιλιάδες ίσως εργαζόμενοι, οι οποίοι φυσικά θα προσδοκούν και από την εργασία τους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Φαρμάκη, πάμε λίγο να δούμε στα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γιατί η περιφέρεια είναι ένας πολυεπίπεδος οργανισμός, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και πάρα πολλοί οι στόχοι και οι προοπτικές τις οποίες έχετε θέσει σαν περιφερειακή αρχή. Τι να περιμένουμε λοιπόν το 2020 από την περιφερειακή αρχή του Νεκτάριου Φαρμάκη? Αυτό που είχαμε πει εξ αρχής, μεγάλες ταχύτητες, εμπροστοβαρή σχεδιασμός και υλοποίηση. Γιατί αυτό που τα τελευταία χρόνια βλέπαμε ήταν μόνο οράματα και στρατηγικές, χωρίς όμως να φτάνουμε ποτέ, και δεν θα καταλογίσω φυσικά ούτε δόλο ούτε ανεπάρκεια μπορεί και για όλα αυτά να έχει το μερίδιο ευθύνης της και η κρίση στην οποία βιώνει η χώρα. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε και από αυτό θα κριθούμε. Και στο βαρές μας ακριβώς θα είναι και η διαφορετικότητα και η διαφοροποίησή μας από την μέχρι τώρα αντίληψη ή πράξη των πραγμάτων. Έχουμε δει πάντως ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχατε κάνει αρκετές
επαφές με κυβερνητικά στελέχη. Επαφές βέβαια με τον Πρωθυπουργό, στις τακτικές συναντήσεις που έχει με τους περιφερειάρχες όλες της χώρας. Θα συνεχίσετε λοιπόν στο ίδιο μοτίβο να συναντάτε σε κυβερνητικά στελέχη προκειμένου να ζητάτε, να διεκδικείτε για την Δυτική Ελλάδα? Ξέρετε, ποια θα είναι η πρώτη σας κίνηση πάνω σε αυτό? Η δημόσια διοίκηση δεν έχει να κάνει με πολιτικολογία ή με στοχασμούς ή με αόριστες έννοιες. Έχει να κάνει με πράξη, με ενέργεια, με στοχοθεσία και με αποτελεσματικότητα. Με αυτήν ακριβώς τη λογική ενεργήσαμε από την πρώτη στιγμή. Συναντήσεις με την κεντρική κυβέρνηση, συναντήσεις με υπηρεσιακούς φορείς, συναντήσεις με κάθε εμπλεκόμενο φορέα που έχει να δώσει έστω και το ελάχιστο στην κοινή μας, θέλω να πιστεύω, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, κατεύθυνση. Όλοι το ίδιο πράγμα θέλουμε. Όλοι θέλουμε ο τόπος μας να πάει μπροστά. Μόνο αν συνεργαστούμε όλοι, ο καθένας από το μετερίζει του, θα πετύχουμε το στόχο. Και έχω την αίσθηση ότι βάζοντας χρονοδιαγράμματα για τον καθέναν πρώτων ευθυνών του, τότε μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε. Εμείς αυτό που κάνουμε από την αρχή είναι ακριβώς αυτό. Ναι, μεν διεκδικούμε από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά δεν στεκόμαστε μόνο εκεί. Όπου υπάρχουν ελλείψεις, όπου υπάρχουν οι δυσλειτουργίες του κράτους, είμαστε εκεί για να δώσουμε λύση. Έσχατο παράδειγμα ήταν το παράδειγμα της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής, στο οποίο ναι, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έδωσε λύση στο κομμάτι που μπορούσε φυσικά και έχει την αρμοδιότητα, δηλαδή στο κομμάτι του εργαστηριακού ή του μηχανολογικού εξοπλισμού, για να λυθεί το ζήτημα που μας κάνει όλους σαν πολίτες Δυτικής Ελλάδας να ντρεπόμαστε. Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ. Και φυσικά είμαστε εδώ να ενεργήσουμε και να ξεκολλήσουμε διαδικασίες όπως έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομειακών ιδρυμάτων μας στην Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στο Αγρίνιο. Έργα τα οποία είχαν ενταχθεί από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, ωστόσο τα τρία τελευταία χρόνια ήταν κολλημένα. Επειδή άκουσαν, και αυτό είναι η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, αυτό είναι η γραφειοκρατία στην Ελλάδα, έλειπε η υπογραφή της μελέτης σκοπιμότητας. Εμείς είμαστε εδώ για να ασκήσουμε πίεση και να ξεκολλήσουμε διαδικασίες που άφηναν κεκτημένα και διεκδικήσεις και ανάγκες της περιοχής μας να είναι βαλτωμένες. Εμείς όλα αυτά θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος. Και όταν κάτι εξαγγέλλεται, θα πρέπει και να υλοποιείται. Αλλιώς δεν είναι τίποτα απολύτως. Κύριε Φαρμάκη, ήταν ένας νέος άνθρωπος και μάλιστα και στις εκλογές πρεσβεύατε ακριβώς αυτό, το νέο. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της περιφέρειας κόψατε και ένα κομμάτι για τους νέους. Δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ξέρετε, τέτοιες στιγμές και η αρχή μιας νέας περίοδου, και όπως είναι και η αρχή ενός έτους, δημιουργούν μια συναισθηματική φόρτιση. Κοιτάζεις πίσω σου κάθε φορά που αρχίζει ένας καινούριος χρόνος ή ένας καινούριος κύκλος στη ζωή. Κοιτάζεις πίσω σου και λες τι έφταιξε, τι δεν έγινε, ποιοι από όλα όσα έγιναν ή δεν έγιναν έχουν μείνει παραπονεμένοι. Σκεφτόμενος αυτό, δεν μπορείς παρά να δεις πίσω σου και να πεις ότι αυτή η γενιά που έρχεται πίσω μας, αυτή η γενιά που, όχι μόνο τα νέα παιδιά, αυτά που θα γεννηθούν την επόμενη δεκαετία που μόλις περάσαμε το κατώφλι της, έχουν προσδοκίες από εμάς. Έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτή τη γενιά. Σε αυτή τη γενιά λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι όχι να αφιερώσουμε ένα κομμάτι μιας βασιλότητας, είναι να δώσουμε ο καθένας το περισσότερο που μπορεί από την ευθύνη που έχει ο καθένας. Και επειδή η κοπή αυτής της βασιλότητας έγινε μπροστά σε ανθρώπους που ο καθένας έχει το ρόλο του στην κοινωνία, είτε είναι στα σώματα ασφαλείας, είτε είναι πολιτικό προσωπικό, είτε είναι υπηρεσιακός φορέας, έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Έχουμε ευθύνη στην επόμενη γενιά να μπορέσει και αυτή να πει ότι έζησε καλύτερα από την προηγούμενη. Γιατί ξέρετε, ίσως η δικιά μου γενιά είναι αυτή που δεν ξέρω αν θα πει στο τέλος της ζωής της ότι έζησε καλύτερα από την προηγούμενη. Και αυτό είναι δυστύχημα και αυτό είναι το αποτέλεσμα της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Γι' αυτά τα παιδιά λοιπόν πρέπει να παλέψουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Μάλιστα. Τώρα το μήνυμα το οποίο θα θέλετε να στείλετε στους κατοίκους Δυτικής Ελλάδος που μας παρακολουθούν έτσι εν ώψη και της νέας χρονιάς του 2020. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα πέρα από τα τετριμένα, αλλά μπορεί να είναι τετριμένα, αλλά είναι και ουσιώδη, για υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος, να μάθουμε όχι μόνο από τα προσωπικά μας, αλλά από τα συλλογικά λάθη, να δούμε ότι αυτό που μόνο μπορούμε να προσδοκούμε είναι η ενότητα. Μέσα σε αυτή την ενότητα και μέσα από αυτή την ενότητα, μόνο κερδισμένοι μπορούν να είμαστε συνολικά. Θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε τι είναι αυτό που μας ενώνει, και είναι πάρα πολλά αυτά, να έχουμε στοχοπροσήλωση, πίστη σε αυτό που πιστεύουμε, σε αυτό που υπηρετεί ο καθένας, και αν έχουμε μια έτσι μικρή δόση υπευθυνότητας, νομίζω ότι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν θα είναι μεγάλη. Αλλά η μαγική λέξη
είναι η ενότητα. Σε αυτήν πιστεύω και με αυτήν η πατρίδα μας έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Μάλιστα. Κύριε Φαρμάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Ionian. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ. Που είμαι εδώ.